Με μάσκες, αποστάσεις και αντισηπτικά ψήφισαν σήμερα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου για την ανάδειξη νέας διοίκησης, νέας ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων για τον κορονοϊό, οι εκλογές δεν έγιναν στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, αλλά σε εμπορικό κατάστημα που αυτό το διάστημα είναι κενό στην Οδό Σπυρίδη. Είναι μια εκλογική διαδικασία που γίνεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να εφαρμόζονται στο 100% όσον αφορά τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο και δεν γίνονται στην αίθουσα του επιμελητήριου όπως γίνονταν παραδοσιακά, καθώς δεν πληρεί τα πρωτόκολλα, τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα υγειονομικά. Έχει οριστεί ο συγκεκριμένος χώρος όπου με την υπόδειξη των ειδικών της υγείας αλλά και του δικαστικού αντιπροσώπου γίνεται όλη η διαδικασία, η οποία μέχρι στιγμής κινείται ομαλά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή. Δικαίωμα ψήφου είχαν 400 περίπου μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, ενώ στις εκλογές έλαβε μέρος το ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Εμπορίου υπό τον απερχόμενο πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο Απόστολο Ντόπουλο και το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων με επικεφαλής τον κύριο Λούμα. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί παρατάξεις που διεκδικούν την Προεδρία λέει κάτι. Λέει κάτι για το έργο της απερχόμενης διοίκησης, το οποίο νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Από εκεί και πέρα, γενικότερα οι προθέσεις, υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Οι επιλογές για το αν θα συγκροτήσουν παράταξη, για το αν θα ενωθούν με το υφιστάμενο ψηφοδέλτιο, το ενωτικό το οποίο εμείς εκπροσωπούμε και είναι το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, το κοινό που κατέρχονταν οι έμποροι στις εκλογές, αφορά καθαρά το κάθε μέλος και τις προθέσεις που έχει. Όλες οι μάχες δίνονται εντός του πεδίου μαχών. Δεν δίνονται ούτε με δηλώσεις και με κινήσεις εντυπωσιασμού, ούτε με φωτοβολίδες τέτοιου τύπου. Η επόμενη μέρα των εκλογών για τη νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου προμηνύεται δύσκολη, με δεδομένη την κατάσταση στην αγορά λόγω και της κρίσης του κορονοϊού. Ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του εμπορικού κόσμου θα διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η νέα διοίκηση που θα προκύψει έχει σίγουρα αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στο επιχειρήν. Όμως γι' αυτό είναι η εμπορική σύλλογη, γι' αυτό είναι τα πρωτοβάθμια όργανα, γι' αυτό είναι κατ' επέκταση όλοι οι άλλοι φορείς όπως η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και η Συνομοσπονδία, για να μεταφέρουμε την πληροφόρηση, σωστή πληροφόρηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να παρθούν επιτέλους αποφάσεις υπέρ της μικρής επιχείρησης, γιατί μέχρι στιγμής έχει μείνει μόνο στα λόγια το ρητό που λέει ότι η μικρή επιχείρηση είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι στιγμής καμία κυβέρνηση δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο.